Θέλω να πάμε λίγο και να ασχοληθούμε με μία παράσταση στο Θέατρο Σκιών, μία παράσταση Καραγκιόζη που ανέβηκε στην Πάτρα με αφορμή το έπος του 40. Θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Πατρινό, θα συνδεθούμε με την περιοχή για να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας, κύριε Πατρινέ. Καλησπέρα σας από την Πάτρα. Τι ξεχωριστό έχετε δημιουργήσει, για πείτε μας λίγο, αξίζει. Όπως ξέρετε, καλησπέρα καταρχήν, το είπαμε, οι πρώτες μπόμπες την 28η Οκτωβρίου στις 9 το πρωί πέσαν στην Πάτρα από την Ιταλική αεροπορία. Οι πρώτες μπόμπες λοιπόν έπεσαν στη συνοικία του Αγίου Διονυσίου δίπλα από την Αγγλικανική Εκκλησία. Μετά ακολούθησε ένας βομβαρδισμός στα ψηλά αλόνια και ακριβώς από κάτω από τα ψηλά αλόνια είναι ένας δρόμος που λέγεται Τριών Αβάρχων. Οι Τριών Αβάρχων, όπως τότε έτσι και σήμερα, είναι δεδροφυτευμένοι με νερατζές. Η Ιταλική αεροπορία, βλέποντας τη σειρά τα δέντρα, τις νερατζές, νόμιζε ότι ήταν ελληνικός στρατός και άρχισε να βομβαρδίζει και σε αυτή την περιοχή. Όπως λέμε εμείς εδώ οι Πατρινοί, οι πρώτες βόμβες και οι πρώτοι νεκροί. Κοντά σε αυτό το σημείο, στα ψηλά αλόνια, υπάρχει ένα καταφύγιο, ένα ιστορικό μνημείο για μας, που σήμερα ο Δήμαρχός μας το έχει αξιοποιήσει και γίνονται επισκέψεις από τα σχολεία. Εμείς με αφορμή αυτά το βομβαρδισμό της Πάτρας σκεφτήκαμε να το παρουσιάσουμε μέσα από το θέατρό μας, το Θέατρο Σκιών, που διατηρούμε εδώ στην Πάτρα. Είναι το μοναδικό καραγκιόζο θέατρο και έτσι ό,τι σημαντικό γίνεται τις ανάλογες ας πούμε εποχές μπορούμε και το ανεβάζουμε στη σκηνή μας. Σκεφτήκαμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τον βομβαρδισμό της Πάτρας και τον Καραγκιόζη σημειοφόρο. Δηλαδή, για να περάσουμε τα μηνύματα και μέσα από το Θέατρο Σκιών. Στην παράστασή μας παίρνουν μέρος όλοι οι ήρωες του θεάτρου αφού καλείται γενική επιστράτευση. Έτσι. Και όπως ο Μπαρμπαγιώργος, ο Διονύσιος, θέλω να πω ότι στην Πάτρα υπήρχε και η Ζακυνθινή συνοικία τότε. Και οι Ζακυνθινοί πήραν μέρος και αυτοί στην επιστράτευση. Και όλοι οι ήρωες του Θεάτρου Σκιών πέρασαν από πήγαν να καταταγούν και ξεκίνησαν για να πάνε στο μέτωπο, στα χιονισμένα βουνά, όπως λέμε, της Βορείου Ήπειρου, στα βουνά της Αλβανίας. Και εκεί εξελίσσονται διάφορες έτσι καταστάσεις με τους στρατιώτες. Ο βασικός στόχος σας ποιος είναι? Ξέρετε, μέσα από το Θέατρο Σκιών και μέσα από τις ιστορίες του λατρεμένου μας Καραγκιόζη, μέρος της παράδοσης η αλήθεια είναι, της ελληνικής παράδοσης, ο Καραγκιόζης στέλνει τα δικά του μηνύματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποια είναι αυτά? Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι την τοπική μας ιστορία. Έχουμε κάποιο διάλογο λίγο να μας μεταδώσετε και να μας μεταφέρετε λίγο στο κλίμα? Είναι ή σας βάζω δύσκολα? Βεβαίως. Καθόλου. Θέλετε να σας δείξουμε μία σκηνή στη σκηνή μας που είναι φωτισμένη? Ακριβώς. Και να έχουμε, κάνω... Βέβαια. Έχουμε δύο λεπτά. Αξιοποιήστε τα. Ωραία. Ο Καραγκιόζης, όπως δεν ξέρω αν βλέπετε στη σκηνή, που είναι εντυμένος στρατιώτης. Φαίνεται. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, βγάζουμε και τον Μπαρμπαγιώργο, ένα λεπτό, που είναι ντυμένος τσολιάς, οπωσδήποτε δηλαδή, και ο Μπαρμπαγιώργος δεν αποχωρίζεται το τσαρούχι και τη φουστανέλα, και ο Καραγκιόζης είναι ο λοχίας που υποδέχεται τους πολίτες για να, αφού μετά τη γενική επιστράτευση, να ντυθούν πάλι στρατιώτες για το μέτωπο. Και λέει ο Καραγκιόζης: «Ρε καλό στο Μπάρμπα, Εμμανουέλα μου, εγώ ντύθηκα στρακατιώτης του Καραγκιόζη, θα μου δίνει να κάνω διάφορα πράγματα. Μπάρμπα,
πριν ξεκινήσουμε για να πάμε στο μέτωπο, πρέπει να κάνουμε μερικά γυμνάσια. Why, τι να κάνω, παιδί μου. Πρώτα-πρώτα, μπάρμπα μου, πρέπει να κάτσεις προσοχή. Α, να κάτσεις προσοχή. Άι, τι να κάνω, παιδιά μου, να κάνω την προσευχή. Όχι την προσευχή σου, ρε μπαστουνόβλαχε. Να κάνεις προσοχή. Άι, τι είναι αυτό. Φακάφε σε κλαρίνο, έτσι. Άι, να παίξω κλαρίνο. Όχι, ρε μπάρμπα. Θα κάθεσαι προσοχή. Κάνε μπάρμπα προσοχή. Πρόσχη μεταβολή. Α, μεταβολή, ρε μπαστουνόβλαχε. Why, να κάνω αποβολή. Τι αποβολή, ρε μπάρμπα. Μεταβολή. Άι, τι είναι τούτο. Τούτο μπάρμπα είναι. Τα μπροστινά να πάνε πισινά και τα πισινά να έρθουν μπροστινά. Άι, για πάμε, παιδιά μου, να δω. Μετάβολη. Μπράβο, μπάρμπα. Μετάβολη. Μετάβολη. Άι, θα τα φαλοκόψω. Ζαλίστηκα αποβολή και αποβολή. Άμα ξαναπεί αποβολή, άι, θα πάρω την ξυφολόγη και θα το κάνω, ξέρεις πώς. Όπως θα τρουπίσω τον Ιταλό του μακαρονά. Μπάρμπα. Μη μου αγριεύεις, κάνε μεταβολή. Για καλά. Μπάρμπα μου, μπράβο. Ετοιμάσου να πάμε πάνω ψηλά στα χιονισμένα τα βουνά. Άι, καρυγκός. Έλα, μπαρμπούλη μου. Έτσι και εδώ, Ιταλό. Ξέρεις πώς θα τον κάνω. Ένα λεπτό, μπάρμπα, άκου να σου πω και ένα τραγουδάκι. Φεύγω, μανούλα μου γλυκιά. Πάω να πολεμήσω. Τον Ιταλό μακαρονά στην κατσαρόλα θα τον κλείσω. Και με αυτό το τραγουδάκι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πατρινό, να τον ευχαριστήσουμε θερμά σε ζωντανή σύνδεση. Μας έδειξε το ταλέντο του και του χρόνου. Αυτό έχω να πω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω να σας πω ότι σε λίγες ημέρες θα έρθω στην Κρήτη μετά από 22 χρόνια. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Σας περιμένουμε. Το σταθμό, να τα πούμε. Είχα έρθει το 2002. Σας περιμένουμε. Οπότε, μετά από τόσα χρόνια εδώ, να τα πούμε, να σας γνωρίσουμε. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Είστε εξαιρετικός.